Με το φόβο του δάκου ζουν οι ελαιοπαραγωγοί, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τη φετινή χρονιά. Η εκτίμηση ότι υπάρχει αύξηση του δακοπληθυσμού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ώστε ο δάκος να μην αποτελέσει απειλή για τις αλιές τους. Όντως, υπάρχει πάντα η ανησυχία να έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα δακοπροσβολής από την αρχή. Ένας παράγοντας που συνενεί είναι ο ασυγκόμιστος ελαιόκαρπος, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει σε αρκετά μεγάλα ποσοστά, καθώς πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά και δεν είχαμε ίσως την απαραίτητη συγκομιδή. Τώρα η ανησυχία αυτή έχει σε ένα μικρό ποσοστό μια βάση. Είναι μια όψιμη χρονιά. Οι ελιές την περίοδο αυτή δείχνουν να έχουν προχωρήσει σε άνθηση σε όλες σχεδόν τις περιοχές, καθυστερημένα μεν, αλλά με καλό ποσοστό ανθοφορίας. Μία σειρά από αστάθμητους παράγοντες θα καθορίσουν το πόσο απειλητικός θα είναι ο δάκος το φετινό καλοκαίρι. Ένας από αυτούς είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς ένα δροσερό καλοκαίρι θα δώσει πρόσφορο έδαφος στο καταστροφικό έντομο ώστε να δράσει. Εξαρτηθεί πολύ από τα προγράμματα φυτοπροστασίας που θα εφαρμοστούν φέτος και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Το κομμάτι το περιβαλλοντικό είναι πέραν, όπως γνωρίζετε, από τις δυνάμεις τις δικές μας. Αν θα έχουμε πολύ δροσερά ο καλοκαίρι που ευνοεί, δεν το γνωρίζουμε, ή αν θα έχουμε καύσωνες που δεν ευνοούν, πάλι δεν το γνωρίζουμε. Αν θα ξεκινήσουμε με υψηλούς πληθυσμούς ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από τις συλλήψεις, τις πρώτες παγίδες, που τουλάχιστον για το νομό Ηρακλείο αναμένεται να αναρτηθούν 16 του Μάη. Κλειδί για την αντιμετώπιση της απειλής είναι να ξεκινήσει έγκαιρα και χωρίς ίχνος καθυστερήσεων η καταπολέμηση του δάκου, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελοκομικών Δήμων Κρήτης. Για το Ηράκλειο η έναρξη έχει οριστεί την 15η Μαΐου και σε όλη την Κρήτη γίνεται ήδη η προετοιμασία, στην οποία δεν θα πρέπει να προκύψουν εμπόδια, ώστε οι παραγωγοί να μην βρεθούν προαπρόπτου. Επειδή είναι όψιμη, θα είναι όψιμη και για το δάκο. Άρα έχουμε πάλι ένα περιθώριο, δεδομένου ότι κάθε χρόνο καθυστερούμε στην έναρξη της δακοκτονίας, να είμαστε πιο έτοιμοι. Αν λοιπόν οι υπηρεσίες φροντίσουν πράγματι να κάνουν την δακοκτονία επιτέλους στην ώρα της. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, όταν ο δάκος κατέστρεψε σοδιές και το σκληρό μόχθο των παραγωγών. Η πολύ δύσκολη χρονιά ήταν του 19, που είχαμε υψηλούς πληθυσμούς καθ' όλη τη διάρκεια του και του καλοκαιριού και του φθινοπόρου.